περίοδο που κατέρεε ο συνεργατισμός. Μποναμάδες και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μοίραζε απλόχερο συνεργατισμός την στιγμή που βρισκόταν στον αναπνευστήρα. Στο 800σέλιδο πόρισμά της Ερευνητική Επιτροπή διαπιστώνει κακοδιαχείριση και κακές εκτιμήσεις από την αρμόδια διεύθυνση του συνεργατισμού στον τομέα διαφήμιση. 1.135.000 ευρώ δόθηκαν απευθείας προς μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους οργανισμούς, εκ των οποίων 845.000 ευρώ παρέμειναν αχρησιμοποιητός χρόνος και χώρος διαφήμισης όταν ο συνεργατισμός έβαλε λουκέτο. Αυτό που επισημαίνεται στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής είναι γιατί δεν ληφθήκαν άμεσα ή έγκαιρα μέτρα τερματισμού των συμβολέων, ενώ εύλογα διερωτάται κανείς γιατί δόθηκαν σημαντικά ποσά για διαφήμιση σε περίοδο μάλιστα που εξελίξεις για την βιωσιμότητα της τράπεζας ήταν σε όλους γνωστές. Πιο συγκεκριμένα και όπως ακριβώς καταγράφεται στο πόρισμα, με βάση μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, ο προπληρωμένος χρόνος για τον οποίο δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες αφορά 236.907 ευρώ που δόθηκαν στον Αντένα, 151.716 ευρώ που δόθηκαν στον Όμιλο Δία, 73.416 ευρώ που δόθηκαν στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και 27.000 ευρώ που δόθηκαν στην Digital 3. Η διαφημιστική προβολή τερμάτισε καθυστερημένα μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2018. Οι δε συμφωνίες μέχρι την ημέρα ελέγχου δεν είχαν τερματιστεί. Επιπρόσθετα, λόγω κακών εκτιμήσεων από την αρμόδια διεύθυνση, δεν ακυρώθηκε ούτε αξιοποιήθηκε έγκαιρο σημαντικό αχρησιμοποιητό πληρωμένο χρόνο διαφήμιση που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στο μικροσκόπιο της Ελεκτικής Υπηρεσίας μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Ελέγχου που θα ξεκινήσει με βάση το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια του ελέγχου που έχει προγραμματιστεί μαζί με όλα τα άλλα θέματα που θα πάμε να ελέγξουμε στις ΕΔΙΠΕΣ και την ΚΕΔΙΠΕΣ. Σημειώνεται πως τόσο οι ΕΔΙΠΕΣ όσο και οι ΚΕΔΙΠΕΣ έχουν σύμφωνα με την Ελεκτική Υπηρεσία θέσει το ζήτημα στους νομικούς τους συμβούλους. Τους έχουν συμβουλευτεί κατά πόσον θα είναι εφικτό να απαιτήσουν με βάση τη συμφωνία επιστροφή των χρημάτων για αυτές τις διαφημίσεις που δεν έπαιξαν. Για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ελπίζουμε να υπάρξει κάποιος διακανονισμός, διότι αλλιώς αυτό θα σημαίνει ότι 845.000 ευρώ έκαναν φτερά. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ερευνητική Επιτροπή εισηγείται στο πόρισμά της την διεξαγωγή έρευνας για το θέμα από τις αστυνομικές αρχές, με σκοπό να διακριβωθεί γιατί διατέθηκαν τόσα λεφτά και αν η διαφήμιση ήταν αναγκαία κατά το 2018. Την ίδια ώρα στην παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη επιμένουν τα κόμματα της